Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο Προμηθέας ήδη από χθες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα, από χθες έχει λάβει όμοια απόφαση σχετικά με την εισήγηση των εργαζομένων του Δήμου. Αυτό προς ενημέρωσή σας. Επίσης, θα ήθελα να πω δύο λόγια πάνω σε αυτά που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Να καταλάβουν και οι δημότες ότι αυτό που έγινε, δηλαδή το ψήφισμα του μεσοπροθέσμου, τους πλήττει άμεσα και κέραια. Σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε υπερχρεωμένους δήμους, προκαλεί η πρόβλεψη του μεσοπρόθεσμου για αυξήσεις φωτιά στα δημοτικά τέλη, αυτό πρέπει να το ξέρουν, και ιδιαίτερα στο τέλος ακίνητης περιουσίας, που εισπράττεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και κατευθύνεται στα δημοτικά ταμεία. Το σενάριο αυτό και απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων που ζητά η Τρόικα προκαλεί θύελλα με τους δημάρχους να απειλούν με διπλό μπλόκο. Αφενός δεν προτίθεται να εφαρμόσουν το παρατηρητήριο, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, της οικονομικής αυτοτέλειας, το οποίο προβλέπει και αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, και αφετέρου δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στη διαδικασία για τη θεσιμότητα υπαλλήλων σε δήμους. Σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη, πρέπει να πούμε δύο λόγια. Το μεσοπρόθεσμο δίνει τη δυνατότητα στους δήμους που βρίσκονται στο κόκκινο να προχωρούν σε αυξήσεις προκειμένου να πάψουν να είναι υπερχρεωμένοι. Όμως, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σχεδιάζεται δεκαπλασιασμός του ανώτατου συντελεστή επιβολής του ΤΑΠ, του τέλους ακίνητης περιουσίας, που πληρώνουν όλοι οι δημότες και εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής θα φτάσει τα 3 της χιλίας, ενώ σήμερα είναι 0,25 έως 0,35 της χιλίας. Όπως αναφέρει η Πομιδά, και οι δημότες που έχουν την ατυχία να κατοικούν σε αυτούς τους υπερχρεωμένους δήμους, τους κόκκινους δήμους τους λεγόμενους, θα πληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο της κακοδιαχείρισης του Δήμου τους με τη δραματική αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων και ιδιαίτερα το τέλος ακίνητης περιουσίας μέχρι 3 της χιλίας, όπως σας είπα, που επιβάλλεται με το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα ότι ένα ακίνητο που είχε αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, το ΤΑΠ, ενώ σήμερα είναι 50 με 75 ευρώ, θα αυξηθεί 600 ευρώ ετησίως, δηλαδή πάνω από ένα μηνιαίο μίσθωμα. Σημειώστε εδώ πέρα ότι το ποσοστό αυτό θα είναι επιπρόσθετο στον επίσης υπερπολαπλάσιο προοδευτικό φορολογικό συντελεστή του νέου φόρου ακίνητης περιουσίας και στην καταληστευτική αυτοτελή φορολόγηση των μισθωμάτων από το πρώτο ευρώ που θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πάμε δηλαδή για σαρωτική δίμευση της ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα της ξενίκιας, της αναφέρει ο Πομιδά. Το σενάριο δραματικής αύξησης των δημοτικών τελών στους υπερχρεωμένους δήμους προκαλεί έντονη ανησυχία των δημάρχων και σε έκτακτη σύσκεψή τους χθες αποφάσισαν να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς, κύριε Δήμαρχε, έτσι για ακύρωση του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας προβλέπει αυξήσεις στα δημοτικά τέλη. Αναφέρουν επίσης ότι το συνολικό χρέος των Δήμων είναι 2,6, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος. Απολύσεις, το θέμα των απολύσεων, οι δήμαρχοι συμπίπτουν, απορρίπτουν διαδικασίες διαθεσιμότητας των υπαλλήλων και προτρέπουν όλους τους αιρετούς να μην έχουν καμία συμμετοχή. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι ο Προμηθέας, ξεπερνώντας αυτό που κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο και προσπαθώντας να πείσει και το Δημοτικό Συμβούλιο να ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, εξέδωσε λοιπόν ένα ψήφισμα την ημέρα που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο και ήταν η ημέρα ψήφισης του Μεσοπροθέσμου, το οποίο είχε καταλέξει το εξής. Καθόλου πρωτοκόλλου 1020-9-11-2012, ψήφισμα διαμαρτυρία για το Μνημόνιο 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού μας Προσώπου, κατά την συνεδρία στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα την οποία η Ελληνική Βουλή με ισχνή πλειοψηφία αποφάσισε τα μέτρα του γνωστού νομοσχεδίου ως Μνημονίου 3, σε συνεργασία με την Τρόικα, αποφάσισε να εκδώσει το παρακάτω ψήφισμα διαμαρτυρία. Όπως είναι σε όλους γνωστό, όταν οφείλει ένα κράτος επιστωτές, αυτοί πρέπει να περιμένουν προκειμένου να ανορθωθεί η οικονομία του για να μπορεί το κράτος αυτό από τα πλεονάσματά του να πληρωθούν τα κεφάλαια και οι τόκοι σε δόσεις στους πιστωτές που τυχαίνει μάλιστα να είναι και φύλλα προσκύμενα κράτη που συνδέονται όλα τα κράτη αυτά, οφειλάτες και πιστωτές με δεσμούς και συνθήκες κοινοτικής αλληλεγγύης. Όταν δεν μπορεί ένα κράτος να πληρώσει τα οφειλόμενα και είναι στα πρόθυρα της πτώχευσης και της χρεοκοπίας και συνεχίζουν οι πιστωτές φίλοι του να το πιέζουν να καταβάλει τα οφειλόμενα και να του προκαλούν έτσι αφέμαξη, θέλουν να το οδηγήσουν σίγουρα στην καταστροφή του. Τότε είναι βέβαιο ότι θέλουν να τα καταστήσουν υπόδουλο σε αυτούς και αυτό απαγορεύεται ρητά τόσο από το διεθνές δίκαιο όσο και από τις συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις διατάξεις για την κοινωνική αλληλεγγύη που ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη. Ο ελληνικός λαός είναι πλέον βέβαιος ότι με τα μέτρα που πήρε την Τετάρτη 7-11-2012 με οριακή πλειοψηφία η Βουλή των Ελλήνων, με τις οδηγίες των ξένων φίλων μας, καταδίκασε σε φτωχοποίηση το μεγαλύτερο μέρος του και η κυβέρνηση ουσιαστικά εκποιεί σε ξένους δίθεν φίλους της
και δίθεν συμμάχου μας πιστωτές της Ελλάδας ολόκληρη τη δημόσια περιουσία της. Αλλά και στο μέγιστο κίνδυνο βρίσκεται πλέον και η ιδιωτική περιουσία τόσο του δημοσίου όσο και των ιδιωτών, αφού τα συνταγματικά μέτρα, όπως ονομάτευσε ο Άριος Πάγος και το Ελεκτικό Συνέδριο, πλύνουν βάναυσα τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σας δηλώνουμε ρητά ότι καταδικάζουμε τα ψηφιστέντα μέτρα και ότι θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και με κάθε τρόπο και μέσο. Σύμφωνα με το άρθρο 120 παράγραφο 4 του Συντάγματος, στην διαφαινόμενη υποδούλωσή μας, προκειμένου να διασώσουμε την ελευθερία μας και την αξιοπρέπειά μας. Πρέπει, κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, εκτός από αυτά που είπατε και είναι πάρα πολύ σωστά και πρέπει να συμπεριληφθεί στην απόφαση αυτή, να κάνει έτσι ακύρωσης όλου του μεσοπρόθεσμου. Έτσι, σηκώνοντας τη σημαία, να τους δείξουμε ότι και οι Δήμοι αντιστέκονται στην φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και στην πώληση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λόγη.